Θα ήθελα να ξεκινήσουμε καταρχάς την κουβέντα μας με μια γενική ερώτηση. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προτεραιότητες σας όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική? Να πω κάτι εισαγωγικά. Έχω αποφύγει να κάνω δηλώσεις όλο αυτό τον καιρό, γιατί περιμένω πρώτα να καταγραφούν δημόσια οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Όμως θα κάνω μια εξαίρεση για το αγαπημένο μου left, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια πρόβαλε τις θέσεις και τις ιδέες του Τμήματος Δικαιωμάτων, που ήταν μεγάλο του τμήμα η θέση μας για το μεταναστευτικό, και έτσι είμαι υποχρεωμένη να κάνω αυτή την εξαίρεση και να σας μιλήσω λοιπόν με πολύ γενικό τρόπο. Δεν θέλω να με πιέσετε για εξειδικευμένα θέματα πριν τις προγραμματικές. Και έτσι να σας πω λοιπόν ότι με ένα γενικό τρόπο εμείς θέλουμε να τηρήσουμε την διεθνή νομοθεσία, την ενωσιακή νομοθεσία και το ελληνικό δίκαιο, τα οποία δυστυχώς δεν τηρήθηκαν από τη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό έχουμε καταδικαστεί επανειλημμένως από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ότι δεν τηρήσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κράτος δικαίου, μάλλον θέλουμε να είμαστε ένα κράτος δικαίου που θα τηρεί τους νόμους και τις διεθνείς συνθήκες στα ζητήματα των προσφύγων και στα δικαιώματα των μεταναστών. Θα ήθελα να μου πείτε πιο συγκεκριμένα αν θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, οι λεγόμενες επιχειρήσεις σκούπα, όπως του είδους του ξένιου ζεύς. Κοιτάξτε, αυτό βεβαίως δεν θα είναι αρμοδιότητα του δικού μου Υπουργείου. Αυτό είναι της προστασίας του πολίτη. Επειδή λοιπόν είμαστε μαζί κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών, νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα συναποφασίσουμε με τον Υπουργό Εσωτερικών. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτά έχουν σταματήσει το τελευταίο διάστημα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας έρχονται κυρίως πρόσφυγες. Πρόσφυγες πολέμου, στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι, όχι απλά πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε άσυλο και προστασία από τις διεθνείς συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει λόγος να γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπας, και νομίζω παρά τα αυτά ότι είναι ένα ζήτημα συναρμοδιότητας, το οποίο θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε και να το συναποφασίσουμε. Ξέρετε, ένα από τα θέματα που έχει προκαλέσει οξία κριτική από την πλευρά των ακτιβιστών που βρουν, δραστηριοποιούνται στον χώρο το μεταναστευτικό, είναι η ύπαρξη και η λειτουργία των κέντρων κράτησης μεταναστών. Θα ήθελα να μου πείτε κάποιες σκέψεις δικές σας. Όχι τι θα κάνετε ακριβώς, επειδή είπατε δεν έχουν γίνει ακόμα προγραμματικές δηλώσεις, αλλά κάποιες δικές σας σκέψεις. Κοιτάξτε, όντως τα κέντρα κράτησης που εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και ως τμήματα λέγαμε στρατόπεδα συγκέντρωσης, να το θυμίσω αυτό, αποτελούν μια μαύρη σελίδα για την ιστορία της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε καταδικαστεί για απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης που υπάρχουν στη χώρα. Σημειωτέων ότι ενώ υπάρχουν εναλλακτικές μορφές της κράτησης, δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ, δηλαδή αντί για την κράτηση να υπάρχει εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, εγγύηση κλπ. Αλλά κατευθείαν επέλεξε η προηγούμενη κυβέρνηση να εγκλεί σε αυτούς τους χώρους που δεν πληρούν καν συνθήκες. Τι να πω, ας πούμε, γιατί έχω επισκεφθεί επανειλημμένως κέντρα κράτησης. Συνθήκες υγιεινής, στέγασης, υγείας. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν ψυχολόγοι, η σύντηση είναι απαράδεκτη. Στηβάζονται δε διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων μέσα. Στεγάζονται πρόσφυγες που απαγορεύεται από η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πολύ γυναίκες μέσα. Θα τα πω, ναι, και αυτά. Πρόσφυγες που πρέπει να είναι σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, έτσι ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ασυνόδευτοι ανήλικοι, που είναι απαράδεκτο να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, μαζί ταυτόχρονα με μετανάστες, οι οποίοι δεν μπορούν να απελαθούν, και όπως προβλέπει ο νόμος που ρυθμίζει αυτά τα θέματα, ο 3907 του 2011, όταν δεν μπορεί να απελαθεί κάποιος, του χορηγούμε υποχρεωτικά καθεστώς ανοχής και του δίνουμε εξάμηνη άδεια παραμονής και εργασίας, η οποία ανανεώνεται ανά εξάμηνο εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς
αδιάκριτα κλείνουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί, σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση είναι 18 μήνες η και κράτησή τους. Και πολύ καλύτερα παραπέρα από αυτό. Και παρότα αυτά, ούτε αυτό δεν αρκούσε στην προηγούμενη κυβέρνηση και με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παρατάθηκε αυτό επαόριστο και βεβαίως αυτό θα λήξει αμέσως, δηλαδή θα βγουν όσοι είναι πάνω από 18 μήνες, θα βγουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Απλώς πρέπει να φροντίσω να βρω τις δομές που θα πάνε, γιατί φαντάζεστε να βγουν τα παιδιά και να μην έχουν που να πάνε. Κατανοητό. Απλώς θέλω ένα χρόνο να ρυθμίσω αυτά τα ζητήματα. Θα βγουν οι πρόσφυγες, αλλά πρέπει να πάνε και αυτοί σε δομές ανοιχτής φιλοξενίας που δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Φροντίσαμε μόνο να φτιάξουμε κέντρα κράτησης, γιατί το προέχον ήταν η ασφάλεια και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και γι' αυτό είμαι σε ένα άγχος πώς θα τα κάνω αυτά γρήγορα, με ποια κονδύλια από αυτά που έχουν τα ταμεία, πώς θα τα διαθέσω, πώς θα τα ιεραρχήσω, ακριβώς για να λύσω αυτό το αγκάθι αυτών των στρατοπέδων που δεν τα αντέχει όχι ο ανθρωπισμός, όχι το κράτος δικαίου, αλλά η στοιχειώδης λογική, η νομική λογική, η ανθρωπιστική λογική. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ακαθόδες ζήτημα, το οποίο είναι η δράση της Frontex και ο φράχτης των ευρώ. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα? Κοιτάξτε να δείτε, ούτε αυτό είναι της δικής μου αρμοδιότητας. Είναι συναρμόδιοι υπουργοί για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Όμως χθες η φύση έδωσε κάποια λύση. Γκρεμίστηκε το τείχος κατά ένα τμήμα του. Άρα θα το δούμε και υπό τις νέες συνθήκες. Εγώ σέβομαι την αγωνία, το φόβο ή όποια συναισθήματα έχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Όμως σέβομαι αντίστοιχα και την αγωνία, το φόβο που έχουν οι κάτοικοι των νησιών μας. Διότι όπως ξέρετε, λόγω του φράχτη, όλος ο κόσμος που θέλει να μπει στη χώρα μας πάει από τα νησιά. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν κάτοικοι, τους οποίους σέβομαι εξίσου. Παράλληλα, σέβομαι τους ανθρώπους που θέλουν να διασχίσουν μέσω θαλάσσης τα σύνορά μας, που κινδυνεύει η ζωή τους, και εκεί το τίμημα είναι πολύ πιο βαρύ. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Είναι από τις εκκρεμότητες με συναρμόδια υπουργεία που πρέπει να το συζητήσουμε. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, πρέπει να το συζητήσω με τους αντίστοιχους ομόλογους μου στην Ευρώπη. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι για πρώτη φορά ιδρύεται στην Ελλάδα Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν χρόνια αντίστοιχοι ομόλογοι υπουργοί, με τους οποίους πρέπει να τα συζητήσω και να έρθω σε επαφή με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η Frontex είναι μια υπηρεσία που έχει αποφασιστεί στα πλαίσια της Ευρώπης, η οποία υποτίθεται ελέγχει τα σύνορα, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των σύνορων. Ταυτόχρονα υπάρχουν οδηγίες και αποφάσεις που λένε ότι προέχει να σώζει ζωές. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς κάνει εκεί, τώρα έχω αναλάβει. Και εκεί είναι άλλο αρμόδιο υπουργείο, συναρμόδιο, με το οποίο θα συνεργαστώ για να δούμε τι γίνεται στα θαλάσσια. Το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τι γίνεται στα θαλάσσια σύνορά μας. Υπάρχει μια γενική υποκρισία στην Ευρώπη γύρω από το ζήτημα αυτό. Λένε πόσο συμπάσχουν μαζί μας. Παρά τα αυτά δεν υπάρχει αλληλεγγύη απέναντί μας για αναλογική κατανομή των μεταναστών και των προσφύγων, κυρίως των προσφύγων. Μια και δείξατε το θέμα, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μέχρι τώρα ευρωπαϊκή πολιτική, ποια ήταν τα αποτέλεσματα της πάντα της μετανάστευση και ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να αλλάξει, ναι, πάνω σε αυτή την ευρωπαϊκή, ναι, πολιτική. Η Ευρώπη είναι φρούριο απέναντι στους μετανάστες που αναζητούν εργασία. Όταν τους χρειαζόταν, είχε ανοίξει τα σύνορά της. Και μιλάω βέβαια για μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε το ευρωπαϊκό θαύμα της εκβιομηχάνησης και της ανάπτυξης. Όταν ήρθε η κρίση, έκλεισε τα σύνορά της και φυσικά όχι μόνο έκλεισε τα σύνορά της, αλλά περιθωριοποίησε και τους ήδη υπάρχοντες μετανάστες και τα παιδιά τους. Και βλέπουμε βέβαια τα αποτελέσματα που είχε αυτή η πολιτική
στις μεγάλες πόλεις, στις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Όσον αφορά στους πρόσφυγες, επειδή είναι η τελευταία φιγούρα προστασίας που αντέχει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πραγματικά μια ιδιαίτερη προστασία, θα έλεγα ακόμα, την οποία μάλιστα ακόμα και στο Δουβλίνο 3, που ισχύει στην Ευρώπη από 1η-1η-2014 και αφορά ειδικά στους πρόσφυγες, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση στη χώρα μας τι είναι το Δουβλίνο 3. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ρήτρα που εξαιρείται η Ελλάδα από τις επιστροφές που κάνουν στους πρόσφυγες, που παρόλο που η πρώτη χώρα υποδοχής είναι η Ελλάδα, αν κάποιοι βρεθούν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Δουβλίνο, πρέπει να επιστραφούν στην πρώτη χώρα υποδοχής, δεν επιστρέφονται, γιατί θεωρούν οι χώρες αυτές ότι στην Ελλάδα επικρατούν συνθήκες απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Θέλουμε βεβαίως να μην επιστρέφονται, αλλά γιατί η Ευρώπη θέλει να επιδείξει αλληλεγγύη στη χώρα μας και όχι γιατί επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες. Εμείς θα τις αλλάξουμε αυτές τις συνθήκες. Όταν λέτε η αλληλεγγύη είναι και μέρος πώς θα κατανεμηθούν οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη, αυτό εννοείται πρέπει να αλλάξει και αυτό? Ναι, αυτό το λέει και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ότι οι χώρες που δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις πρέπει να βοηθούνται από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αλληλεγγύης, ώστε να υπάρχει μια γενικότερη αναλογική κατανομή. Ειδικά δε όταν όλοι όσοι εισέρχονται δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Θέλουν όλοι να πάνε σε κάποια ανεπτυγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ειδικά έχουν συγγενείς, έχουν αδέρφια, έχουν ανθρώπους που θα τους υποστηρίξουν, που θα τους στεγάσουν και που θα τους βρουν δουλειά. Ενώ εδώ δεν έχουν ούτε ελπίδα εργασίας, ούτε έχουν ανθρώπους, ούτε ξέρουν τη γλώσσα και αισθάνονται ότι είναι αφιλόξενοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όχι μόνο δεν είναι θέμα αν τους θέλουμε ή δεν τους θέλουμε, δεν θέλουν αυτοί να μείνουν εδώ. Τώρα έρθουμε σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι το ζήτημα της ιθαγένειας, το οποίο το θίξατε στις πρώτες σας δηλώσεις. Μπορείτε να αναπτύξετε λίγο τις σκέψεις πάνω στο ζήτημα αυτό? Ναι, κοιτάξτε, επειδή υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, μετά την απόφαση, μάλλον πριν καν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν διέρευσε ότι θα κηρύξει τον νόμο Ραγκούση αντισυνταγματικό, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Αθανασίου, έστειλε εγκύκλιο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να σταματήσουν τη χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά δεύτερης γενιάς. Άρα στην πραγματικότητα βρισκόμαστε γύρω στα 3 χρόνια που υπάρχει ένα νομοθετικό κενό γύρω από την ιθαγένεια αυτών των παιδιών. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επανειλημμένως διακηρύξει ότι αυτό είναι μεγάλη αδικία, γιατί αυτά τα παιδιά είναι Έλληνες. Εδώ ζουν, εδώ μεγάλωσαν, εδώ σπούδασαν, δεν γνωρίζουν άλλη πατρίδα και κατά συνέπεια πρέπει να τους χορηγηθεί η ελληνική ιθαγένεια. Κατά συνέπεια αυτό είναι ένα από τα άμεσα μέτρα στα οποία θα νομοθετήσουμε, γιατί υπάρχει νομοθετικό κενό. Ταυτόχρονα πρέπει να ξέρετε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ετοιμάσει ένα νομοσχέδιο για να το φέρει στη Βουλή, δεν πρόλαβε λόγω εκλογών, το οποίο και αυτό θα το συνεκτιμήσουμε. Ταυτόχρονα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στη διάρκεια της προηγούμενης βουλευτικής περίοδου προτείνει δικό του νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, το οποίο βεβαίως είναι έτοιμο και αυτό οπωσδήποτε θα το λάβουμε υπόψη μας. Γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε, είναι δε όριμο για την ελληνική κοινωνία, γιατί όλα αυτά τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί δεν ισχύουν για τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί απέναντι στα παιδάκια αυτά, τα οποία ζουν σε τέτοια εκκρεμότητα, να υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση. Και επειδή εγώ ασχολούμαι και με την πολιτική, όχι μόνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καταλαβαίνω και από πολιτικούς και κοινωνικούς σχετισμούς, θεωρώ ότι αυτό το αίτημα της ιθαγένειας είναι υπερόριμο κοινωνικά και πολιτικά για να τεθεί και να ολοκληρωθεί με τη χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά
της δεύτερης γενιάς, που δεν είναι μόνο αυτά που γεννήθηκαν, λέμε 2,5 γενιάς, είναι και αυτά που ήρθαν πολύ μικρά στην Ελλάδα και δεν έχουν προλάβει να γνωρίσουν άλλη πατρίδα. Για το θέμα των Σύριων προσφύγων που είχε ανακύψει με οξύτητα την προηγούμενη περίοδο, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες να τους δοθούν κάποια έγγραφα? Ναι, εκεί έχουμε πρόβλημα με την υπηρεσία ασύλου. Όπως ξέρετε, η υπηρεσία ασύλου τώρα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τώρα με τη δημιουργία του νέου Υπουργείου θα πάρουμε αυτή την υπηρεσία ασύλου, την υπηρεσία υποδοχής και την υπηρεσία προσφυγών, θα έρθουν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Είναι μια δύσκολη μεταφορά. Παρά τα αυτά, η υπηρεσία ασύλου δεν έχει προσωπικό, γι' αυτό καθυστερούν. Δεν υπάρχει καμία άλλη σκοπιμότητα. Είχαν βάλει ότι θα φτιάξουν 13 κέντρα και τελικά υπάρχουν μόνο 3 που είναι και υπερσυλλογωμένα. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να πάρουν οι Σύριοι, όπως τους είχαν υποσχεθεί, το πολιτικό άσυλο. Ήδη έχουν πάρει 380 από τους 600 που είναι εκεί. Και ενώ μείναν πίσω άλλοι άνθρωποι που ήταν σε προτεραιότητα, Σομαλοί κλπ, που και αυτοί δικαιούνται να το πάρουν μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, και προσπαθούμε με κάποιες αιτήσεις μετατάξεων να κερδίσουμε προσωπικό για τις υπηρεσίες ασύλου, γιατί αυτή η εικόνα στην Κατεχάκη μας πληγώνει αφάνταστα. Και θέλουμε να είναι από τα πρώτα μέτρα, να μην βλέπει κανείς αυτές τις ουρές, γιατί όχι μόνο προσβάλλουν τον ανθρωπισμό, αλλά και τη διοίκηση, που θέλει να δείξει μια άλλη εικόνα αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Τελευταία ερώτηση αφορά το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες δεν μπορούν πλέον να συγκεντρώσουν τα ένσημα τα οποία χρειάζεται για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, και μερικοί από αυτούς έχουν καταλήξει και στα κέντρα κράτησης μεταναστών. Ενώ είναι χρόνια στην Ελλάδα. Σε αυτό το ζήτημα σκέφτεστε κάτι? Ναι, βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν μείνει τόσα χρόνια στην Ελλάδα, επειδή είχαν άδεια, ήδη και στον κώδικα μετανάστευσης που έχει ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, υπάρχει η ρύθμιση για τις άδειες για εξαιρετικούς και ανθρωπιστικούς λόγους, τις οποίες μπορούν να υπαχθούν, ώστε να πάρουν μια προσωρινή άδεια μέχρι να γίνει κάποια οριστική ρύθμιση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, έχουν γεννήσει παιδιά εδώ, έχουν έντονους δεσμούς με τη χώρα, και απλώς επειδή δεν έχουν συμπληρώσει τα ένσημά τους ή κάποιες από τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπει η ανανέωση της αδείας, δεν μπορούν να γίνουν παράνομοι από τη μια μεριά στην άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό ισχύει και για τους άνεργους, τους Έλληνες. Δεν μπορούμε να εκπίπτουνε της νομιμότητας. Τους φροντίζουμε συνολικά. Αυτά θα τα δούμε και με τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας, γιατί αφορούν και την περίθαλψή τους και γενικότερα το στάτου τους ως εργαζομένων, ώστε να κάνουμε συνολικές ρυθμίσεις, δεν είναι μόνο της δικής μου αρμοδιότητας, δεν θέλω να μιλάω σαν υπερυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, ώστε πραγματικά να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις που να αντέχουν στο χρόνο και να δίνουν μια συνολική προοπτική σε αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη χαρά που μας δώσετε για αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.